Πάμε τώρα στο Θανάση Ευγερινό στη Μόσχα να δούμε τι θα κάνει η Ρωσία, τι θα κάνει ο Πούτιν στο εξή, Θανάση. Καλησπέρα. Ποπί, ο, ο πρόεδρο Πούτιν άστραψε και βρόντιξε, όπω είδαμε, εναντίον πολιτικών και γραφειοκρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι, όπω είπε, προσπαθούν να καλύψουν τα δικά του λάθη με γενικόλογε πολιτικέ δηλώσει και συκοφαντίε κατά τη Ρωσία. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν ανοησίε, παραλήρημα, ράδιο αρβίλα, πολιτικά υποκινούμενη φλιαρία είναι οι κατηγορίε που εκτοξεύονται κατά τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ω όπλο. Είπε ότι η έλλειψη έχει προκληθεί ηλεκτρική ενέργεια επειδή οι εναλλακτικέ πηγέ δεν δούλεψαν, δεν εξασφάλισαν σταθερότητα στην αγορά. Η μόνη λύση είναι, είπε, να προσφερθεί από τη Ρωσία τέτοιο φυσικό αέριο σε πρωτοφανή μεγέθη, όπω είπε ο ίδιο, που μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όπω είχε εξηγήσει νωρίτερα ο εκπρόσωπό του, θα πρέπει να υπογραφούν νέα συμβόλαια. Γιατί τα υπάρχοντα συμβόλαια με, τις, με μια σειρά ευρωπαϊκέ χώρε εκτελούνται στο μέγιστο βαθμό. Τίποτε δεν μπορεί να παραδοθεί εκτό συμβολέων, εξήγησε ο Δημήτρη Πεσκόφ. Πώ δηλαδή θέλετε να γίνει αυτό δωρεάν, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει με την Gazprom. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Α ελπίσουμε ότι δεν θα τα κλείσουν στρόφιγγε και δεν θα τα παγώσει η Ευρώπη το χειμώνα που έρχεται.